μεσημέρι, φίλοι μου. Τετάρτη σήμερα, 31 Οκτωβρίου και τέλος του μήνα, ο μήνας μας αφήνει με μια γλυκόπικρη, μπορώ να πω, γεύση, μια και σημαδεύτηκε από πολλά γεγονότα, ευχάριστα αλλά και δυσάρεστα. Όλα είναι όμως στη ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και εμείς εδώ κάθε μέρα στις 3 στην τηλεόραση Αιγαίο, στις επάλξεις, προκειμένου να σας δίνουμε την ενημέρωση που οφείλουμε να σας δίνουμε όσο γίνεται πιο έγκυρη και σωστή. Να πούμε ότι σήμερα θα επιδιώξουμε να έχουμε κοντά μας τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, για να μιλήσουμε για μια πολύ ευχάριστη και σημαντική εξέλιξη για την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Επίσης, έχουμε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με τα παραδοσιακά μας σκάφη. Φαίνεται πως μετά από μια συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει δοθεί μια λύση ώστε αυτά τα σκάφη να μην καταστρέφονται και να γίνεται τόση ζημιά στην ναυτική μας ιστορία. Οπότε θα μιλήσουμε και για αυτά. Και αύριο θα έχουμε και κάποιον από αυτούς που παρευρέθηκαν σε αυτή την συνάντηση να μας ενημερώσει τι ακριβώς έγινε και τι υπόθηκε. Επίσης, να πούμε ότι θα έχουμε ρεπορτάζ από το ειδικό σχολείο το οποίο εξασκείται στην αίθουσα bowling, εκεί που διαθέτει στο Νέον ο κύριος Πέρος. Θα δούμε τη χαρά των παιδιών και την διάθεσή τους να είναι και αυτά μέσα στο κοινωνικό σύνολο, να περνούν όμορφα. Τα παιδιά λοιπόν εξασκούνται εκεί προκειμένου να λάβουν μέρος σε ένα τουρνουά και φέτος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ατόμων με ειδικές δεξιότητες του Άργους και πολλά πολλά άλλα ρεπορτάζ. Οπότε να ξεκινήσουμε, να μην χάνουμε το χρόνο μας. Να πούμε λοιπόν γύρω από τη γενικότερη ενημέρωσή σας ότι από το 2019 αρχίζουν γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, στις περιοχές του Πατραϊκού Κόλπου και στο Κατάκολο, ανέφερε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, ο κ. Γιάννης Μπασιάς, μιλώντας σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, εξελίσσεται εκστρατεία για την προώθηση των θαλάσσιων περιοχών στο Ιόνιο και στην Κρήτη, που δεν είχαν προσελκύσει ενδιαφέρον κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες που προηγήθηκαν μέχρι σήμερα. Στον Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο, η Εκκοινοπραξία ΔΕ των Ελληνικών Πετρελαίων και της Έντισον προγραμματίζει για το 2019 την πρώτη από τις 2-5 ερευνητικές γεωτρήσεις που θα ακολουθήσουν. Στο Κατάκολο, περιοχή που έχει παραχωρηθεί στην Energian, υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 10,5 εκατομμυρίων βαρελιών. Η παραγωγική γεώτρηση θα γίνει επίσης την επόμενη χρονιά, με στόχο η παραγωγή να αρχίσει το 2020. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας θέματα και να πάμε σε μια ευχάριστη εξέλιξη που έχει να κάνει με τη γειτονική μας ΚΟ, με την εκτίμηση και την ευχή ότι η λειτουργία ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου για τους καρκινοπαθείς στην ΚΟ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας ενώσει όλους και να αποτελέσει αντικείμενο κοινής προσπάθειας. Καταλήγει η επίσημη πρόταση που κατέθεσε ο Δήμαρχος της ΚΟ, ο κ. Γιώργος Κυρίτσης, προς το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει τη δέσμευσή του να χρηματοδοτήσει ο Δήμος τη σχετική μελέτη. Πάμε να ενημερωθούμε περαιτέρω. Ο Δήμος ΚΟ αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τη μελέτη για τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου για τους καρκινοπαθείς στο νοσοκομείο της ΚΟ. Με την εκτίμηση και ευχή ότι η λειτουργία ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου για τους καρκινοπαθείς στην ΚΟ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας ενώσει όλους και να αποτελέσει αντικείμενο κοινής προσπάθειας, καταλήγει η επίσημη πρόταση που κατέθεσε ο Δήμαρχος ΚΟ, κ. Κυρίτσης, προς το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει τη δέσμευσή του να χρηματοδοτήσει ο Δήμος τη σχετική μελέτη. Ο Δήμαρχος, που είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα στο Ογκολογικό Συνέδριο που διοργανώθηκε στην ΚΟ την προηγούμενη Παρασκευή, προχώρησε στην επίσημη κατάθεση της πρότασής του προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό. Ο κ. Κυρίτσης επισημαίνει ότι το νοσοκομείο του νησιού εξυπηρετεί παράλληλα εκτός από την ΚΟ και τις ανάγκες των κατοίκων των όμορων νησιών του Βόρειου Συγκροτήματος της Δωδεκανήσου, Κάλυμνος, Νήσιρος, Πάτμος, Λέρος, Αστυπάλαια, Λειψία, Αγαθονήσι. Για μια κατηγορία συνανθρώπων μας, όπως οι ογκολογικοί ασθενείς και οι καρκινοπαθείς, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα στον τομέα της θεραπείας δεν είναι αυτονόητες. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο νοσοκομείο της ΚΟ δεν υπάρχει ακτινοθεραπευτικό εργαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς από την ΚΟ, την Κάλυμνο, τη Λέρο, την Πάτμο, την Ίσυρο, τους Λειψούς και το Αγαθονήσι είναι υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν στην Αθήνα προκειμένου να τύχουν θεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα, αφού όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους υποβάλλονται σε μια επίπονη διαδικασία και ταλαιπωρία που συνοδεύεται και από ένα υψηλό οικονομικό κόστος. Υπάρχουν άνθρωποι που για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κόστος αναγκάζονται να εκποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία, ενώ όσοι δεν έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα βρίσκονται σε μια κατάσταση απόλυτου αδιεξόδου, αναφέρει ο κύριος Κυρίτσης. Ο Δήμαρχος ΚΟ τονίζει στην πρότασή του προς τον Υπουργό Υγείας τα εξής. Ο Δήμος ΚΟ είναι αποφασισμένος να βοηθήσει την κυβέρνηση και την πολιτεία στην κατεύθυνση της δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο της ΚΟ.
αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τη μελέτη για τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο της ΚΟ, εφόσον το Υπουργείο Υγείας αναλάβει τη δέσμευση για την κατασκευή και λειτουργία του. Αναφέρομαι στην οικονομοτεχνική μελέτη, την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη μελέτη ακτινοπροστασίας. Η έγγραφη πρόταση του Δημάρχου ΚΟ προς τον Υπουργό Υγείας κοινοποιήθηκε και στους βουλευτές Δωδεκανήσου. Λοιπόν, ακούσαμε φίλοι μου τι λέει η ανακοίνωση. Θα ήθελα να τονίσω τα εξής σημεία. Ο Δήμαρχος ΚΟ στην πρόταση που κατέθεσε, λέει προς το Υπουργείο βέβαια, λέει ότι αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τη μελέτη για τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο της ΚΟ, εφόσον το Υπουργείο Υγείας αναλάβει τη δέσμευση για την κατασκευή και λειτουργία του. Αναφέρομαι, λέει, στην οικονομοτεχνική μελέτη, την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, τη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη μελέτη ακτινοπροστασίας. Μακάρι να προχωρήσει και αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και όπως ακούσατε θα λύσει πολλά χέρια, θα λύσει πολλά προβλήματα και για τα γύρω νησιά. Να πούμε τώρα ότι παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που αφορά στο υποέργο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της ψηφιοποίησης ακτινολογικών εργαστηρίων, προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών. Παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που αφορά στο υποέργο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της ψηφιοποίησης ακτινολογικών εργαστηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών. Η πράξη συνολικού προϋπολογισμού 1.757.171,72 ευρώ είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και η παράτασή της υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Μέσω της πράξης προβλέπεται να εξοπλιστούν με σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μέσα 3 κέντρα υγείας και 21 πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία στα μικρά νησιά της περιφέρειας. Οι μονάδες υγείας που θα ωφεληθούν είναι τα κέντρα υγείας Αμοργού, Ίου και Πάτμου, καθώς και τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία Ανάφης, Αντιπάρου, Αστιπάλαιας, Δονούσας, Ηρακλιάς, Θυρασιάς, Κάσου, Κέας, Κιμόλου, Κουφονησίων, Κύθνου, Λιψών, Μεγίστης, Νησίρου, Σερίφου, Σικίνου, Σύφνου, Σίμης, Σχοινούσας, Φολεγάνδρου και Χάλκης. Στην ίδια πράξη περιλαμβάνονται δύο ακόμη υποέργα του εξοπλισμού όπως φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ. Απαραίτητου για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και της προμήθειας 6 ασθενοφόρων μικρού όγκου κατάλληλων να επιχειρούν σε νησιά με οδικά δίκτυα και οικισμούς που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής μας, φίλοι μου, φαίνεται πως τα παραδοσιακά σκάφη πλέον θα σώζονται. Η οριστικοποίηση λοιπόν των λεπτομεριών για την διάσωση των ξύλινων παραδοσιακών σκαφών συζητήθηκε σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και εκεί έλαβαν μέρος Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Ήταν επίσης εκπρόσωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμαρχος Πειραιά ο κύριος Γιάννης Μόραλης, ο Πρόεδρος των Οργανισμών Κεντρικών Αγορών και Αλίας ο κύριος Μιχάλης Μητυλινάκης, τον οποίο και θα έχουμε αύριο στη τηλεφωνική επικοινωνία να μας ενημερώσει γύρω από το θέμα αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν τους αλίες μας, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου το Πόλιον. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα γύρω από το σοβαρό αυτό θέμα. Η οριστικοποίηση των λεπτομεριών για την διάσωση των ξύλινων παραδοσιακών σκαφών συζητήθηκε σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλίας Μιχάλης Μητυλινάκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου το Πόλιον. Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη βούλησή τους για τη διάσωση των ξύλινων παραδοσιακών σκαφών, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν να κινητοποιηθούν άμεσα, ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται.
Από την πλευρά του, ο κ. Σαραχοβίτης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους πως έχει υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση και η υπουργική απόφαση που ήταν απαραίτητες για να μπορούν μέσα από το μέτρο 6-1-10 οι δικαιούχοι αλληλείς να επιλέξουν τη διάσωση αντί της διάλυσης του ελευτικού του σκάφους. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτισμού και να κηρυχθεί παραδοσιακό, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας μπορεί να συμβάλλει στη μεταφορά του σε λιμάνι ή άλλη παράκτια περιοχή ως έκθεμα. Να αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας, ο πτέραρχος Χάντι Τσαχαντό, δήλωσε σήμερα πως μια ομάδα έρευνας και διάσωσης βρήκε μεγάλο τμήμα της ατράκτου του αεροσκάφους της εταιρείας Lion Air, που συνετρίβει, όπως σας είχαμε ενημερώσει, στη θάλασσα, με 189 επιβαίνοντες τη Δευτέρα. Η ομάδα μετέδωσε τις συντεταγμένες και μένει να εξακριβωθεί ότι πρόκειται πράγματι για την άτρακτο, σύμφωνα με τον ανώτατο αξιωματικό των Ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων. Οι αρχές έχουν αναπτύξει ειδικές συσκευές εντοπισμού ηχητικών σημάτων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα λεγόμενα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους. Ένα άλλο θέμα τώρα, φίλες και φίλοι, σε μια κίνηση καινοτόμα και πρωτοποριακή, ταυτόσιμη της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας αλλά και του σεβασμού προς τους πολίτες και τη δημόσια υγεία, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου κ. Χατζημάρκος ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας του φράγματος Γαδουρά, όπως μας είχε ενημερώσει σχετικά και χθες η συνάδελφος Πέγκι Ντόκου, μέσα από την οποία οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού, που παραδίδεται από το φράγμα μέχρι τις δεξαμενές της ΔΕΗ Ρόδου που υδροδοτούν την πόλη της Ρόδου. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Το φράγμα αυτό καθ' αυτό παραλύνει μια οροπία, ένα τμήμα της βέβαια, και το σύνολο είναι 17 χιλιόμετρα. Το έργο του υπερχειλιστή. Ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό της κατασκευής του έργου. Το έργο εν ολίγης ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2002. Αρχικά ο φορέας υλοποίησης ήταν το Υπουργείο Υπουργείο Μεταφορών, τότε υπεχοδέ, και ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η εταιρεία που έκανε την κατασκευή του έργου είναι η ΑΕΓΕΚ, η οποία στη συνέχεια μετανομάστηκε ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική. Σε αυτή τη φάση που μιλάμε, το έργο λειτουργεί. Ξεκίνησε η λειτουργία του από τον Αύγουστο του 2017. Λειτουργεί δηλαδή εδώ και ένα χρόνο περίπου και θα λειτουργήσει στα πλαίσια αυτή τη σύμβαση για τουλάχιστον άλλα 4 χρόνια. Ανάδοχο τη συντήρηση και λειτουργία του έργου είναι η εταιρεία Άκτορα ΤΕ, η οποία αναδείχθηκε μέσω διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών. Σημαντική υποχρέωση της εταιρείας ήταν και η κατασκευή του site που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Η επόμενη σελίδα του site είναι ο σκοπός του έργου, που δεν είναι άλλος βέβαια από την υδροδότηση της Ρόδου. Σε αυτή τη φάση υδροδοτείται η πόλη της Ρόδου κάτω από το μεγαλύτερο τμήμα της από το φράγμα του Γαδουρά. Πριν τη λειτουργία του φράγματος, η υδροδότηση γινόταν αποκλειστικά μέσω ενός δικτύου γεωτρήσεων, οι οποίες γεωτρήσεις είναι γνωστό ότι είχαν σοβαρό πρόβλημα λόγω της πτώσης της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Στην επόμενη σελίδα του site αναφέρονται τα διακριτά φυσικά μέρη του έργου. Είναι πιο εύκολο να τα δούμε στο χάρτη αυτό. Εδώ βλέπετε με το κίτρινο χρώμα τη λεκάνη απορροής. Η λεκάνη απορροής είναι το κομμάτι του νησιού της Ρόδου, στο οποίο μαζεύεται το νερό και συγκεντρώνεται τελικώς στον ταμιευτήρα, με το μπλε χρώμα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η έκταση της λεκάνης απορροής είναι το 11% του συνόλου του νησιού. Το πρώτο φυσικό διακριτό τμήμα του έργου είναι η λίμνη, ο ταμιευτήρας του φράγματος Γαδουρά. Έχει ωφέλιμο όγκο στη μέγιστη στάθμη του γύρω στα 63 εκατομμύρια κυβικά. Το επόμενο διακριτό φυσικό τμήμα είναι ο αγωγός βαρύτητας, ο αγωγός δηλαδή που μεταφέρει το νερό από τη λίμνη του ταμιευτήρα μέχρι την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, με μήκος 9 περίπου χιλιόμετρα. Το τρίτο διακριτό τμήμα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, όπου το νερό πλέον επεξεργάζεται, γίνεται πόσιμο και ελεγμένο πλέον, επεξεργασμένο, μεταφέρεται μέσω του τελευταίου διακριτού τμήματος, του αγωγού 40 περίπου χιλιόμετρων, που μεταφέρει το νερό από το Χαράκι μέχρι και τη Ρόδο και καταλήγει στις δύο δεξαμενές της ΔΕΙΑ, στη δεξαμενή της Αγίας Βαρβάρας και των Αγίων Αποστόλων. Στη συνέχεια, βέβαια, την ευθύνη διανομής του νερού στους καταναλωτές την έχει η ΔΕΙΑ. Εδώ υπάρχουν και περισσότερες λεπτομέρειες για τα διακριτά αυτά τμήματα του έργου που σας ανέφερα.
Σημαντική παράμετρο στη λειτουργία, στην υφιστάμενη φάση του έργου, είναι ο έλεγχος της ποιότητας του νερού. Ο έλεγχος της ποιότητας γίνεται σε τουλάχιστον 11 διαφορετικά σημεία δειγματοληψίας, τα οποία βρίσκονται από τον ταμιευτήρα, από τη λίμνη δηλαδή, μέχρι και λίγα μέτρα πριν τις καταληκτικές δεξαμενές της ΔΕΙΑΡ. Υπάρχει ένα πλήρως οργανωμένο χημικό εργαστήριο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού στο Χαράκι, τόσο χημικό όσο και μικροβιακό, όπου είναι, το οποίο είναι στελεχωμένο από τρεις διπλωματούχους χημικούς και συνεχώς ελέγχουμε την ποιότητα του νερού σε πάρα πολλές παραμέτρους του. Εδώ μπορούμε να δούμε την ποιότητα του πόσου νερού σε κάποιες βασικές παραμέτρους και στο πεδίο περισσότερες μετρήσεις μπορούμε να δούμε τους μέσους μηνιαίους όρους βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού καθώς και αποτελέσματα μικροβιακών αναλύσεων επί του νερού. Στην τελευταία γραμμή βλέπουμε και μια εκτίμηση του ωφέλου μόγκου του νερού του ταμιευτήρα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να βλέπει τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν ποιοτικά το νερό και τη διακύμανσή τους ανάλογα το μήνα. Η ιστορικότητα αυτών των στοιχείων είναι 12 μήνες, δηλαδή σε ένα ολόκληρο έτος μπορεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να πληροφορείται για το νερό που καταλήγει στις δεξαμενές της ΔΕΙΑΡ. Στο επόμενο η σελίδα της ιστοσελίδας υπάρχουν links, υπάρχουν συνδέσεις δηλαδή ηλεκτρονικές με το site της περιφέρειας, με το site της εταιρείας που λειτουργεί αυτή τη στιγμή το έργο, το Άκτορα, και με το site του Ενιδρίου. Το οποίο Ενιδρίου αποτελεί. Πες γιατί γίνεται. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Είναι μια περιβαλλοντική διάσταση του έργου. Το Ενιδρίου είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών. Έχει ως ευθύνη του να παρακολουθεί το πληθυσμό του ενδημικού, το ενδημικό ψαράκι, το Γκυζάνι. Το Γκυζάνι υπήρχε στο χήμαρο Γαδουρά. Και ευθύνη της περιφέρειας πλέον, μέσω της οικολογικής παροχής που εξασφαλίζουμε, είναι να διατηρούμε τον πληθυσμό του. Αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες από το ΕΛΚΕΘΕ. Και μπορείτε να ενημερώνεστε και κατευθείαν μέσω του link του ΕΛΚΕΘΕ. Στην επόμενη σελίδα υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχει ένα... Υπάρχουν φωτογραφίες τόσο από τη φάση της κατασκευής όσο και από την υφιστάμενη φάση της λειτουργίας πλέον του έργου. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες από αυτές. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, βλέπουμε τη σύραγγα, την υφιστάμενη σύραγγα υδροληψίας. Εδώ, αυτό το κομμάτι που βλέπετε, αργότερα, προκειμένου να γίνει δυνατή πλήρως του ταμιευτήρα, σε αυτό το σημείο εγκαταστάθηκε πόμα έμφραξης. Αυτές οι κατασκευές που βλέπετε πάνω από το πόμα από την είσοδο της σύραγγας είναι οι πύργοι υδροληψίας, είναι τα σημεία δηλαδή από τα οποία παίρνουμε το νερό και στη συνέχεια με υπόγεια σύραγγα μεταφέρεται μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. Η υπόγεια σύραγγα περνάει κάτω από το σώμα του φράγματος και μετά με υπόγειο αγωγό φτάνει στο Χαράκι. Εδώ πάλι μια άλλη οπτική. Εδώ πλέον έχει ξεκινήσει πλήρως η ταμιευτήρα. Βλέπετε ότι έχουν τοποθετηθεί και προστατευτικές σχάρες πάνω στους πύργους υδροληψίας. Ανεβαίνει δηλαδή η στάθμη του ταμιευτήρα. Εδώ βλέπουμε, αυτά είναι απόλυτο υψόμετρο, δηλαδή είναι το υψόμετρο σε σχέση με την επιφάνεια της θάλασσας. Άλλες όψεις. Εδώ είναι ένα σημείο από τη διόρυγα διαφυγής, από τον υπερχυλιστή δηλαδή. Εδώ μια οπτική, μια όψη του υπερχυλιστή, ένα άλλο σημείο. Εδώ είναι από τη φάση κατασκευής του φράγματος. Το φράγμα είναι χωμάτινο, με κεντρικό υλικό είναι τον άργυρο. Έχει πυρήνα αργυρικό, το οποίο είναι αδιαπέρατο υλικό και είναι αυτό ουσιαστικά που βοηθάει να συγκράτει το νερό βασικά. Μια άλλη οπτική, μια άλλη φωτογραφία της λίμνης. Εδώ είναι το κτίριο Δικλείδων. Εδώ, με αυτόν τον τρόπο, μικρότερη βέβαια πίεση, εξασφαλίζουμε την οικολογική παροχή. Εδώ είναι η διόρυγα διαφυγής και ο υπερχυλιστής. Εδώ είναι μια όψη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού. Μπορούμε να δούμε και τα διακριτά στάδια του, το έργο εισόδου, τις δεξαμενές ταχείας και ευραδίας ανάμειξης, τις δεξαμενή κορόκυθοκαθίζησης, τις κλίνες διήλυσης,
ρίξαμε ίνες καθαρού νερού και στη συνέχεια το νερό οδηγείται μέσω των διαστασίων στην Ρόδο. Μια άλλη οπτική εδώ βλέπουμε τη σύραγγα, αυτή τη σύραγγα που σας είπα πριν, που περνάει κάτω από το σώμα του ταμιευτήρα. Αυτός είναι ο αγωγός μεταφοράς νερού, είναι χαλίβδινος αγωγός, έχει διάμετρο 1,20 περίπου. Θα σας αφήσουμε να καλύψετε κάποιες φωτογραφίες και μόνοι σας. Στην επόμενη σελίδα του site δίνεται δυνατότητα για τους επισκέπτες να κατεβάσουν σε εκτυπώσιμη μορφή αρχεία. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο έχει όλο το πληροφοριακό υλικό για το έργο του Φράμματος, από τη φάση της κατασκευής μέχρι και τη φάση της λειτουργίας. Και μια πρωτοτυπία θα το έλεγα, έχουμε και μια εναλλακτική παρουσίαση, μια παρουσίαση φιλική για τους μικρότερους επισκέπτες μας, είναι για τα παιδιά. Μέσω ενός παραμυθιού ουσιαστικά εξηγείται κατά κάποιο τρόπο η ονομασία του φράγματος και καταλήγει βέβαια να αναλύεται η σημασία που έχει το νερό και η αξία του νερού και ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάνε και οι μικροί μας φίλοι να το προστατεύουν και να μην το ξοδεύουμε άσκοπα. Στην επόμενη σελίδα υπάρχει μια κάμερα, web κάμερα, που σε πραγματικό χρόνο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να δει μια όψη της λίμνης του Φράγματος Γαδουρά. Θα περιμένουμε λίγο να ανοίξει. Με φώτο το Νατάβυρο. Λίγο την υπομονή σας. Αυτό είναι. Εδώ βλέπουμε το νερό της λίμνης. Στο βάθος φαίνεται ο Ατάβυρος. Εδώ βλέπετε είναι το σημείο των υδροληψιών. Ήταν το σημείο αυτό που σας έδειξα κατά την κατασκευαστική φάση. Αυτό είναι σε πραγματικό χρόνο, είναι real time. Ο επισκέπτης μπορεί να δει και σε πραγματικό χρόνο μια όψη του ταμιευτήρα. Και τέλος, είναι η σελίδα που αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού με την εταιρεία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή το έργο, στο χαράκι της Ρόδου, καθώς και με το υπηρεσιακό μου τηλέφωνο και email. Δεξιά υπάρχει και ένα άλλο πεδίο, το οποίο μπορούμε συμπληρώνοντας, επισκέπτης συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, να επικοινωνήσει, να μας στείλει κάποιο μήνυμα. Είναι ένα site το οποίο σε λίγες μέρες θα ανέβει και στην αγγλική γλώσσα, θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία και θα είμαστε στη διάθεση των επισκεπτών να απαντάμε στα μηνύματά τους. Να προσθέσω ότι η παρουσίαση έγινε από τον κύριο Νίκο Λιμπερόπουλο και να πούμε ότι είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική κίνηση αυτή, διότι μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορεί ανά πάσα στιγμή ο πολίτης, όπως είπαμε και όπως είδατε, να ενημερώνεται ακόμη και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Να ξέρει ούτε λίγο ούτε πολύ τι νερό πίνει ανά πάσα στιγμή. Επίσης είναι και εύχρηστη όχι μόνο για τον απλό πολίτη, αλλά και για τα παιδιά, από ό,τι είδατε. Όμως πρέπει να πάμε τώρα ολοταχώς για διαφημίσεις, γιατί στη συνέχεια έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.